Έναν έξυπνο δρόμο οραματίζεται ο Δήμος Μαλεβιζίου για την πιο κεντρική αρτηρία της περιοχής. Ο λόγος για τη μεγάλη Ελευθερίου Βενιζέλου, για την οποία ο Δήμος διεκδικεί χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λόγω και της δυσκολίας των εποχών, αλλά και επειδή θεωρούμε ότι κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να πηγαίνει χαμένο, διεκδικούμε κάθε ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε οριμάσει από την πρώτη στιγμή πολύ σημαντικές μελέτες για το Δήμο Μαλεβιζίου. Μία από αυτές είναι και η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί προσωπικό στοίχημα για την Δημοτική Αρχή, με στόχο να μεταμορφωθεί η Ελευθερίου Βενιζέλου σε έναν σύγχρονο αστικό δρόμο, με κοινόχρηστους χώρους και με αντιπλημμυρικό αγωγό. Μία ανάπλαση που ουσιαστικά αποτελεί ταυτόχρονα και εφαρμογή του σχεδίου πόλης Αιγαίας Μαρίνας. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Καταρχάς, αξιοποιούνται στο έπακρο με την εφαρμογή του σχεδίου πόλης οι παρακείμενες ιδιοκτησίες. Δημιουργούνται κοινόχρηστοι δρόμοι. Όταν λέμε κοινόχρηστα δίκτυα, όπως είναι ποδηλατόδρομοι, πεζοδρόμια, χώροι πρασίνου και αναψυχής, υπογειοποιούνται όλα τα δίκτυα με βάση τη μελέτη που έχουμε ήδη ολοκληρώσει. Και δημιουργείται μια αντιπλημμυρική θωράκιση όλης της περιοχής που συνδέεται με τα υπόλοιπα ήδη σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνται στην περιοχή. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να αναφερθούμε σε τυχόν δυσκολίες που μπορεί να δημιουργήσει το έργο της ανάπλασης, αν τελικά γίνει δεκτή η πρόταση για χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος δηλώνει πως βρίσκεται σε ετοιμότητα για να διαχειριστεί κάθε κατάσταση που έχει πάντα ως στόχο το όφελος της περιοχής.